Αυτός είναι ο τίτλος που έχω δώσει στους... ο επίσημος τίτλος. Υπάρχει και ένας άλλος όμως που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Το επόμενο slide. Και αυτό είναι το «Σε εμένα δεν θα συμβεί». Το «Σε εμένα δεν θα συμβεί» λοιπόν είναι ένα θέμα. Ο περισσότερος κόσμος διαβάζει, ακούει για τα τροχαία, αλλά μέσα του υπάρχει ότι εγώ δεν πρόκειται να το πάθω. Και αν μένει σε 30 χρονών, μέχρι τα 30, δεν συνειδητοποιείς ότι θα πεθάνεις. Οπότε δικαιολογούνται. Μπορεί όμως και κάποιος να μας πει ότι εγώ δεν οδηγώ ποτέ στη ζωή μου. Εγώ είμαι πεζός. Το επόμενο λέει. Βλέποντας λοιπόν τα θανατηφόρα τροχαία του 15 από την τροχαία, το επόμενο, βλέπουμε ότι για κάθε 4 οδηγούς ο ένας είναι πεζός το θύμα. Άρα λοιπόν τα τροχαία ατυχήματα αφορούν όλους μας. Ακόμα και αυτούς που δεν οδηγούν. Πότε πεθαίνουν οι τραυματίες? Δυστυχώς, οι τραυματίες πεθαίνουν το 50%, ένα στους δύο, μέσα σε ελευθέως μία ώρα. Άρα λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ώρα. Το επόμενο σλάιντ. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο μπορεί κάποιος να μάθει να προσφέρει βοήθεια και λέγεται το PHTLS, που είναι το Precocial Trauma Life Support. Και το επόμενο σλάιντ. Βλέπετε αυτό το τροχαίο. Και είστε οδηγός. Τι νομίζετε ότι είναι το καλύτερο που έχετε να κάνετε? Να πάτε να βοηθήσετε τον τραυματία, να σταματήσετε την κυκλοφορία? Τι νομίζετε είναι το πιο σημαντικό που μπορείτε να κάνετε? Λοιπόν, το πιο σημαντικό που μπορείτε να κάνετε είναι αυτό εδώ. Να μην σταματήσετε, να μην κάνετε τίποτα να προσπαθήσετε να βοηθήσετε, αλλά να πάρετε την τροχαία, το ΕΚΑΒ, να πάρετε αυτούς οι οποίοι είναι ειδικοί. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Πρώτα μπορείτε να κάνετε κακό στον άρρωστο, γιατί δεν έχετε τις γνώσεις. Και δεύτερο και σημαντικότερο, μπορεί να κάνετε κακό στον εαυτό σας. Οπότε όταν θα έρθει το ΕΚΑΒ, εκτός από τους τραυματίες που υπάρχουν μέσα στα αυτοκίνητα, να έχει να περιθάλψει κι άλλο ένα τραυματία που θα είστε εσείς. Άρα λοιπόν, καλούμε αυτούς που πρέπει. Το επόμενο σλάιντ. Από όλους λοιπόν αυτούς, βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι μόνο πρέπει να πλησιάσουν το τροχαίο και να κάνουν αυτό που πρέπει. Επόμενο. Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει όταν ένα αυτοκίνητο χτυπήσει κάποιο άλλο πλαγιωματοπικά. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στον οδηγό αυτού του αυτοκίνητου. Εφόσον ο οδηγός δεν φοράει ζώνη, λόγω αδράνειας θα πέσει πάνω στο τιμόνι. Και θα ακολουθήσουν και τα όργανα που έχει. Έτσι. Τα όργανα, τα σπλάκια του. Το επόμενο. Μπορεί λοιπόν ο οδηγός είτε να πέσει πάνω στο τιμόνι με την κοιλιά του, είτε να πάει από κάτω και να χτυπήσει. Είναι δύο οι τρόποι. Ο ένας είναι πάνω από το τιμόνι, ο άλλος είναι κάτω από το τιμόνι. Και στις δύο περιπτώσεις δεν φοράει ζώνη. Εκτός λοιπόν των τραυμάτων που μπορεί να προκύψουν στο σηκώτη, στο ύπαρ, δηλαδή στο σπλήνα, στα έντερα, υπάρχουν και όργανα όπως είναι ο νεφρός, οι οποίοι κρέμονται από ένα μίσο αγκιακό. Αυτοί και μόνο με το βάρος που θα κάνουν από την αδράνεια μπορεί να σπάσουν και να κοπεί ο νεφρός. Και να πεθάνεις από μια αιμορραγία μόνο και μόνο της νεφρικής. Ή επίσης την ώρα που χτυπάς, ψηλά, εδώ είναι η αορτή, είναι η καρδιά και είναι το αγκείο το οποίο δίνει αίμα σε όλο το σώμα. Να σπάσει αυτό και να πεθάνει, ο θάνατος είναι ακαριαίος. Και όλα αυτά λόγω ζώνης. Ένα άλλο επίσης το οποίο συμβαίνει στους πνεύμονες είναι ότι σπάει ο πνεύμονες. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι την ώρα του τροχαίου, όταν το βλέπει ο οδηγός και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, παίρνει μια βαθιά αναπνοή. Οπότε ξαφνικά δημιουργεί μια χαρτοσακούλα. Δηλαδή ο πνεύμονας του γίνεται μια χαρτοσακούλα, γεμάτος αέρα. Από αυτό τα ανταλλακτική εισπνοή που κάνει. Και κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Σπάει. Σπάει και καταστρέφεται το πνεύμονας. Και σας διαβεβαιώ, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να μην μπορείς να ανασάνεις. Επόμενο. Πολλές φορές βλέπουμε σε αυτό το τζάμι, βλέπουμε αυτό το χτύπημα, έτσι, που είναι σαν ιστός αράχνης. Αυτό το χτύπημα, και μόνο που το βλέπει κάποιος ειδικός, καταλαβαίνει ότι κάποιος έχει χτυπήσει το κεφάλι του στο τζάμι. Και δεν είναι μόνο το τραύμα της κεφαλής που μπορεί να κάνει, αλλά όλη αυτή η ενέργεια μεταφέρεται στον αυχένα και σπάει αυχένας. Και ο ασθενής μπορεί να ζήσει και να μείνει τετραπληγικός, δηλαδή να μην μπορεί να κουνηθεί. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Επίσης, κάτι άλλο που μπορεί να συμβεί στο μυοσκελετικό του είναι να χτυπήσει και αυτό να κάνει ένα κάταγμα στο μυρό που χάνει πολύ αίμα. Ή να τραυματίσει μια βασική αρτηρία που κατεβαίνει κάτω στο γόνατο, την υγνιακή, και να χάσει και το πόδι του. Τώρα, όσον αφορά τη ζώνη, ας πούμε ότι ο κόσμος φοράει ζώνη. Πώς πρέπει να φοράς τη ζώνη?
Η ζώνη πρέπει να χωριέται με αυτόν εδώ τον τρόπο. Να είναι χαμηλά στη λεκάνη το οριζόντιο τμήμα της ζώνης, γιατί η πλειοψηφία, το επόμενο, ξανά, η πλειοψηφία λοιπόν των οδηγών αφήνει τη ζώνη και ολισθαίνει και πηγαίνει λίγο προς την κοιλιά. Αυτό σε ένα τροχαίο, το επόμενο, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Κάνει μια τρομερή συμπίεση των σπλάχνων και μπορεί να κάνει μια ρήξη. Μπορεί δηλαδή να σπάσουν όλα τα όργανα τα οποία βρίσκονται στην κοιλιά μας. Η ζώνη εδώ πρέπει να βρίσκεται εδώ κάτω, στη λεκάνη χαμηλά. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να φοράμε ζώνη, αλλά θα πρέπει να τη φοράμε και σωστά. Ένα άλλο επίσης το οποίο μπορεί να γίνει από κακή τοποθέτηση του προσκεφάλαιου είναι να είναι πολύ χαμηλά, να κάνει μια υπερέκταση ο αυχένας με αποτέλεσμα να σπάσει εδώ η αυχενική μοίρα και ασθενής να μείνει παράλληλος. Να ζήσει, αλλά να είναι όλη του τη ζωή σε ένα καροτσάκι και να μην μπορεί ούτε καν να κουνήσει τα χέρια του. Μάλιστα στην Αμερική, όταν γίνονται τροχαία, αν η ασφάλεια δει ότι το προσκεφάλαιο του οδηγού δεν είναι σωστά τοποθετημένο, δεν πληρώνει, δεν αποζημιώνει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πως είναι σωστά τοποθετημένο. Θα πρέπει το πίσω μέρος της κεφαλής, το ενίο που λέμε, να πάρει το προσκεφάλαιο. Αυτό μπορεί να κάνει λοιπόν πολύ μεγαλύτερη ζημιά αν δεν είναι σωστά τοποθετημένο, καλύτερα να μην το έχει καθόλου. Αν δεν το βάλει σωστά, καλύτερα να μην το έχει καθόλου. Γιατί μπορεί να κάνει αυτή την υπερέκταση και να μείνει ανάπηρο για ένα δευτερόλεπτο, να μείνει ανάπηρο όλη τη ζωή. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, πιστέψτε με. Το επόμενο. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτόν ο οποίο τον χτυπούν. Αυτό λοιπόν ο οποίο τον χτυπούν, το πρώτο που κάνει είναι σπέντα πλευρά του. Όπω το χτυπάει στο πλάι, κάνει ένα νεμοθώρακα, ένα πνευμοθώρακα και έχει μια αδυναμία μετά από το αίμα και τον αέρα που συσσωρεύεται έξω να αναπνεύσει. Επίσης, αν δεν είναι σωστά δεμένος, η στροφή που κάνει στο κεφάλι του μπορεί να του κάνει και αυτού κάκος στην σπονδυλική, στην αυγενική μέρα σπονδυλική στήλη. Δηλαδή, παρόλο που δεν χτυπάει απευθείας, ο οδηγός ή ο συνοδηγός εδώ και μόνο με μια απότομη στροφή μπορεί να κάνει μια κάκος στην σπονδυλική στήλη και να μείνει παράλυτος. Τώρα, ας πάμε στους μοτοσυκλετιστές. Εδώ θέλω να παρατηρήσω ότι και οι μοτοσυκλετιστές φταίνε, γιατί πολλές φορές περνούν από αριστερά, δεν έχουν χρόνους, αλλά φταίνε και οι οδηγοί οι οποίοι δεν υπολογίζουν τον μοτοσυκλετιστή. Από τη στιγμή την οποία χτυπάει κάποιο μοτοσυκλετιστή και φεύγει, και μόνο που θα χτυπήσει το τιμόνι, βλέπετε σπάνε και τα δύο του μυρία. Αν σπάσουν και τα δύο μυρία, μπορεί να χάσει σχεδόν και το μισό του αίμα. Εντάξει. Σπάει η αορτή. Μπορεί να πεθάνει ακαριέα. Και μόνο από την πρόσκληση την οποία μπορεί να κάνει. Αν δεν φοράει τον κατάλληλο εξοπλισμό, κοιτάξτε αυτό το κόκκινο εδώ. Όλο αυτό το κόκκινο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα έγγραφμα τριβής. Όλο αυτό το κόκκινο είναι το δέρμα το οποίο έχει μείνει στην άσφαλτο. Εντάξει. Μην βλέπουμε λοιπόν μοτοσυκλετιστές με σαγιονάρες. Το επόμενο. Είμαι κοντά Παντελόνια. Ο πεζός τώρα. Όπως είπαμε, ένα στους τέσσερις στα θανατηφόρα είναι πεζή. Σε σχέση για κάθε τέσσερις οδηγούς. Ο πεζός, ένα από τα χαρακτηριστικά του το οποίο κάνει όταν είναι ενήλικας, είναι ότι κάνει να αποφύγει, προσπαθεί να αποφύγει. Οπότε το χτυπάει στο γόνατο, κάνει τραυματισμούς στο κάτω άκρο, μετά χτυπάει πάνω στο τζάμι, οπότε κάνει τραυματισμούς στην αυγενική μοίρα, εδώ της ποδηλικής στήλης, και στο τέλος, αν συνεχίσει το οδηγός, πέφτει και τον πατάει για το αυτοκίνητο. Εντάξει. Γενικώς όμως οι πεζοί, οι ενήλικες, όχι ηλικιωμένοι, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά είναι μια άλλη κατηγορία, αλλά οι ενήλικες και τα ανακλαστικά έχουν και μυϊκή δύναμη και κάπως τη γλιτώνουν. Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν την ένατη συχνότερη αιτία θανάτου, αφού οι θάνατοι που προκαλούνται ετησίως από τα δυστυχήματα τροχέας είναι περισσότεροι από αυτούς που προκαλούν ορισμένες ασθένειες. Η εκπαίδευση των παιδιών για θέματα οδικής ασφάλειας δεν θα πρέπει να αγνοείται, καθώς προσφέρει σημαντικές γνώσεις για την οδική ασφάλεια. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων όλων των ηλικιών για θέματα ασφάλειας και πρόληψης δυστυχημάτων στους δρόμους, προκειμένου να μειωθούν οι θάνατοι, οι μόνιμες αναπηρίες και οι τραυματισμοί από τα τροχαία δυστυχήματα. Το επόμενο λοιπόν, το χειρότερο είναι τα παιδιά. Γιατί το παιδί, πρώτον, δεν το βλέπει εύκολα ο οδηγός. Δεύτερον, είναι αψυχολόγητο. Βλέπετε μια μπάλα να τρέχει, θα έρθει ένα παιδί από πίσω. Το παιδί λοιπόν, επειδή είναι κοντό, η άμεση πρόσκληση ενώ στον οδηγό τον ενήλικα είναι στο πόδι, δυστυχώς είναι στο θώρακα και στην κοιλιά. Σε όλα δηλαδή τα σωτικά του όργανα. Άρα από την πρώτη στιγμή την πρόσκληση, το παιδί έχει ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό από ότι ο ενήλικας. Προσοχή με τα παιδιά λοιπόν.
Και προσοχή με τους γονείς, γιατί το παιδί μπορεί να ξεφύγει στο δευτερόλεπτο. Το επόμενο, μετά το πετάει ψηλά και χτυπάει το φόρακα και στο τέλος αυτό το οποίο είναι σχεδόν σίγουρο θα γίνει, πέφτει από κάτω και το πατάει. Άρα λοιπόν, προσοχή με τα παιδιά. Γιατί όπως σας είπα, είναι και κοντά και δεν είναι εύκολο να το δει και ο οδηγός. Τώρα, όπως είδαμε λοιπόν απ' όλα, λίγο πολύ στη σύγχρονη ιατρική τα θεραπεύουμε. Αν γίνουν όλα σωστά, τα θεραπεύουμε. Ή τα βοηθάμε αρκετά. Εκείνο που δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε είναι τις κακώσεις της αυγενικής μοίρας. Το να χτυπήσει ο νοτιαίος μυελός. Άπαξ χτυπήσει ο νοτιαίος μυελός και πάθει μεγάλη ζημιά, δυστυχώς δεν έχουμε βρει κάτι να το αποφασιστήσουμε. Άρα λοιπόν, θα πρέπει το επόμενο να βάλουμε στον ασθενή ένα σκληρό αυγενικό κολάρο. Δηλαδή κάτι που να προστατεύσει τον αυγένα, το σπασμένο από παραπάνω κινήσεις και χειροτέρευση της κατάστασής του. Σας έβαλα αυτό εδώ, είχα και όλο το πρόσωπο, αλλά το σκέφτηκα και το έκρυψα, πιο πολύ να σας δείξω αυτό το βλέμμα. Αυτό το βλέμμα είναι ένα βλέμμα πανικοβημένου παιδιού, το οποίο ευτυχώς δεν είχε τίποτα σοβαρό, έγινε σωστά η εκκινητοποίηση. Και αυτό θέλω να το σκέφτονται όλοι οι γονείς όταν δεν βάζουν ζώνη, ή το θεωρούν ξυπνάδα να μην βάλουν ζώνη. Να βλέπουν αυτό το βλέμμα του παιδιού. Ήτανε τρομερό, αυτό το παιδί ήταν δύο μέρες συνεχώς σοκαρισμένο. Σοκαρισμένο, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Εντάξει, προσοχή λοιπόν. Το επόμενο. Επίσης, ένας ασθενής ο οποίος είναι ανέστητος δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάποιος αυγενικής μοίρας. Όταν ο ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου και να σου πει δεν πονάει ο αυγένας μου, να είσαι σίγουρος σχεδόν στο 90% ότι δεν έχει πρόβλημα, θεωρείται ότι έχει σπασμένο τον αυγένα. Πολλές φορές βλέπουμε τα επόμενα. Βλέπουμε κάποιες τέτοιες κακώσεις τρομακτικές και πέφτουμε όλοι πάνω και αγνοούμε τον αυγένα. Ο αυγένας είναι το Α και το Ω. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν μπορούμε την κάκωση του νοτιού μυαλού να την κάνουμε καλά. Το επόμενο. Άρα λοιπόν, αν εμείς βρεθούμε και βρούμε κάποιον ασθενή, την καλύτερη υπηρεσία που μπορούμε να του προσφέρουμε, εφόσον δεν έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις, δεν έχουμε κάνει αυτό που σας είπα πριν, το PHDLS που είναι και για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιατρικές γνώσεις, δεν μετακινούμε τον ασθενή. Δεν μετακινούμε το κεφάλι. Το κεφάλι ήταν εκεί, μένει εκεί, αφήστε το εκεί. Πάμε να το γυρίσουμε πονάει και το αφήνουμε εκεί. Και σταθεροποιούμε με όποιο τρόπο μπορούμε τον αυγένα. Του βάζουμε κάτι ή αν ο ασθενής πονάει τον αφήνουμε όπως είναι. Δεν μετακινούμε. Εντάξει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ έναν ασθενή, ο οποίος δυστυχώς είχε μια σοβαρή κάπωση της αυγενικής μοίρας πολιτικής στήλης. Ενέτη 1993 βλέπουμε τον τρόπο μεταφοράς. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Βλέπουμε όμως και το 2013 πώς πρέπει να μεταφέρονται ασθενείς. Εφόσον λοιπόν δεν έχουμε τα μέσα, ακόμα και εγώ που είμαι γιατρός, εφόσον δεν έχω τα μέσα να κινητοποιήσω και να απεγκλωβίσω έτσι τον ασθενή με αυτόν τον τρόπο, δεν το κάνουμε με κανέναν τρόπο έτσι. Εντάξει. Το επόμενο. Κλείνουμε λοιπόν με ένα αριστούργημα του Μικαλάτζελο που είναι η πιετά. Ο λόγος που σας το έβαλα αυτό είναι γιατί 32 χρόνια που κάνω ορθοπαιδική έχω δει πολύ σκληρά πράγματα. Εκείνο το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα είναι να πληροφορήσω μανάδες ή να δω τον πόνο της μάνας όταν το παιδί της έχει πάθει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν η ευθύνη πάει και στους γονείς για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Για την οδηγική τους αγωγή, για τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται, για τη ζώνη ασφαλείας και ακόμα να είναι και οι δυναμικές. Όπως μια δυναμική, μια μάνα μια φορά στην Πάτρα που ήμουν ειδικευόμενο, είχε φέρει το παιδί της δύο φορές με το μηχανάκι. Το συναντάω την τρίτη φορά και της λέω: τι έγινε το μηχανάκι? Το έκαψα, γιατρέ μου λέει. Το έκανα στην αυλή και το έκαψα. Έστω και δυναμικά λοιπόν, οι γονείς πρέπει από πολύ μικρά να εκπαιδεύουν τα παιδιά, έτσι ώστε η επόμενη γενιά να μην έχει τα τροχαία που έχουμε εμείς.